Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα συνεχίζουμε το Hearts of Iron 4 με τη Σοβιετική Ένωση. Όπως είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε κατακτήσει την Ρουμανία και την κάναμε puppet μας. Και σήμερα θα πάμε να τελειώσουμε ουσιαστικά την Τουρκία. Και αργότερα θέλω να πάω να κάνω ετοιμασίες για να πάω να κάνω επίθεση στη Γερμανία. Γιατί δεν θα δεχτώ το Μολότοφ και θα πάω να τους κάνω επίθεση. Τώρα προς το παρόν, τα μάτια μας στην Τουρκία. Αυτούς τους είχα αφήσει έτσι εδώ πέρα, κάνανε τα κομμάτια τους μόνοι τους. Τώρα όμως θέλω να πάω να κάνω εδώ πέρα και ένα invasion από το μέτωπο Ρουμανίας και καλά. Λοιπόν, με τον τύπο εδώ πέρα, ποιος είναι, ο Αλεξάνδρ Βασιλεύσκι. Λοιπόν, θα πάω να του κάνουμε ένα invasion από εδώ, να πάμε εδώ. Και το σχέδιο ποιο είναι, να πάμε να κατακτήσουμε όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και αργότερα να πάμε προς τα εδώ και να χωρίσουμε την Τουρκία στη μέση. Αργότερα ίσως πάω να κάνω και δεύτερο invasion. Ίσως να στείλω και κάποια tanks από εδώ, εδώ ή εδώ, ή να τα στείλω τώρα έτσι. Γιατί μπορεί να αργήσουν με δεύτερο invasion. Λοιπόν, βασικά ξέρεις κάτι, θα τα στείλω έτσι, γιατί μπορεί να αργήσουν. Λοιπόν, προχωράτε προς τα εδώ να κάνουμε ένα μαζικό do. Είστε και low supply. By the way, εδώ έχει supply depot, έχει supply depot. Ωραία. Λοιπόν, που δεν έχουμε πολλοί supplies, έχουμε εδώ πέρα μπροστά στο front line, αλλά εντάξει. Εν τω μεταξύ είδα και ένα βιντεάκι στο YouTube. Και το έψαξα λίγο μετά. Μπορούμε να πετάμε και supplies και καλά με τα transport planes. Οπότε αυτό είναι πολύ, πολύ κομπλέ. Δηλαδή εδώ πέρα άμα δεν έχουμε όπως εδώ γραμμές και καλά για να πάνε τα supplies, μπορούμε να τα πάμε με τα transport planes. Άμα φτιάξουμε κάποια και θα είναι πολύ κομπλέ. Λοιπόν, τα tanks μου, ωραία, ελάτε εδώ. Και άμα είναι να τελειώσουμε γρήγορα την Τουρκία για να κάνουμε τις ετοιμασίες μας μετά, ελάτε κι εσείς παλικάρια μου. Ελάτε κι εσείς αμέσως, τσακμπαμ. Βέβαια θα μου χαλάσουν πάρα πολύ απλά εδώ πέρα αν είναι όλοι μαζί, αλλά θα τους τελειώσουμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, όταν φτάσουν όμως, νομίζω θα είμαστε κομπλέ. Αυτό μετά θέλω να το βγάλω το μέτωπο Ρουμανίας. Αυτά μετά να τα φτιάξω. By the way, θέλω να φτιάξω και αυτό λίγο τώρα. Εδώ θα βάλουμε Professional Officer Corps. Μας δίνει Army Experience Gain συν 5% και Command Power Daily 0,20. Καλά, δεν είναι άσχημο. Εδώ τι έχουμε, Railway Gun. Ωραία. Planning speed συν 20, daily command power συν 0,20. Νομίζω θα βάλω αυτό. Ωραία. Και εδώ τι θα βάλουμε, aggressive. Ωραία, static warfare. Victory or death. Operational reserves. Division training time μείον 15%. Flexible organization. Λοιπόν, θα βάλω αυτό νομίζω. Ωραία, σε αυτό προς το παρόν. Αυτά δεν φτιάχνω κάτι άλλο. Λοιπόν, τι θέλουμε εδώ. Θέλουμε Rubber 8. Rubber 8. Έλα εδώ καμαράκι μου εσύ. Έχουμε και κονβόι, έχουμε κονβόι. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Japan declared war on China. Με την Ιαπωνία αργότερα θέλω να κάνω non-aggression pact. Δεν θέλω να πάω πόλεμο παράλληλα όταν θα είμαι με τη Γερμανία σε πόλεμο. By the way, πόσο political παρανοία έχουμε. Έχουμε 32%. Ωραία, θα κάνουμε μετά και το άλλο, το National Focus, ώστε να κατέβει κι άλλο και να πάρουμε και καμιά απόφαση μετά για να πάει ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, artillery, ωραία. Θέλω να φτιάξω λίγο εδώ πέρα κάποια πραγματάκια για να φτιάξουμε μετά και τα templates. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην αρχή logistics και μετά το radio και θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, καθίστε να πάρουμε αυτούς εδώ πέρα τους τυπάδες και θα πάμε το σχέδιό μας σε εφαρμογή. Λοιπόν, εδώ τα παλικάρια μας είναι low supply. Αλλά αν πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη, θα είμαστε πιο κομπλέ νομίζω. Ωραία, έγινε και το medium ταξάκι που το θέλω για αργότερα. Λοιπόν, εσάς, σας θέλω εδώ μερικούς. Θέλω να κάνετε εσείς εδώ πέρα ένα front line και να κάτσετε η μισή εδώ και άλλη μισή να πάτε κάτω. Είμαστε εντάξει με αυτό? Νομίζω είμαστε εντάξει με αυτό. Λοιπόν, τώρα εσείς τι θέλω να κάνετε, παλικάρια μου? Θέλω να πάτε εδώ να πάρουμε αυτά τα κομμάτια. Ωραία. Ωραία. Οι άλλοι θα κάτσετε από εδώ. Μαλάκα, μας εκτόπισαν. Γιατί δεν είχαμε full supplies? Μπορώ να το καταλάβω. Γιατί μας εκτόπισαν τόσο άσχημα. Αλλά δεν πειράζει, τους πήραμε από εδώ. Οπότε θα ξεκινήσουμε μετά την περιοδία μας προς τα εδώ. Ωραία, political παρανοία κάτω.
Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Κάναμε το medium, είπαμε. Θέλω να κάνω αυτό για το armor. Ωραία, για να κάνουμε μετά design και τα tanks μας. Political paranoia έχουμε 18%. Οπότε να πάω να τελειώσω και αυτό κάτω τώρα. Στο political paranoia. Ωραία. Λοιπόν, ας πάρουμε και κανένα τέτοιο. Ωραία. Εδώ αυτή είναι νεκρή. Εδώ αυτή είναι νεκρή τα τέσσερα άτομα. Δεν θα έχουν ούτε supplies ούτε τίποτα. Το λιμανάκι έχουν εδώ. Ένα εσύ τρελέ μου πήγαινε κάτω. Εδώ αυτοί οι δύο μετά δεν θα έχουν supplies, τίποτα δεν θα έχουν. Οπότε θα είμαστε κομπλέ από εδώ. Λοιπόν, για να δούμε. Κάνω και το δεύτερο armor. Να τελειώνουμε με αυτά. Και εδώ. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε 175 μέρες, ναι. Λοιπόν, πόσο τέτοιο έχουμε. Political paranoia, 10%. Εντάξει, καλά είμαστε. Μέχρι τις 175 μέρες τώρα. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα εδώ θα τα άφηνα liberated workers, γιατί είμαστε και Σοβιετική Ένωση. Αλλά νομίζω θα το κάνω civilian oversight. Γιατί αυτό για γενικότερα νομίζω είναι καλύτερο το civilian oversight. Για γενικά είναι καλύτερο. Θα αφήσω αυτό τώρα. Και μετά θα δούμε, αλλά δεν νομίζω να το αλλάξω. Ωραία, εδώ πήραμε τις περιοχές. Μπράβο. Ναι, μην πάτε όλοι όμως. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα τώρα. Κομπλέ είμαστε, έχουμε και supply full αρκετά τώρα. Οπότε τελειώσανε και αυτοί, δεν παίρνουν από πουθενά supplies. Εδώ τους τελειώνουν, ναι. Κοντεύω να τους τελειώσουν και εδώ τους supplies. Να, τώρα δεν έχουν σχεδόν καθόλου supplies και εδώ. Οπότε ναι, θα πάμε ευθεία τώρα. Από εδώ ακόμα να μπούμε, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω. Εδώ τα supply μας πώς είναι. Το υπηκό δεν ξέρω αν θα τα αφήσω, παίζει να το αλλάξω μετά. Να το κάνω πεζικό. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πόσο έχουμε παρανόηση, 25%. Εντάξει, θα πάρουμε και καμιά απόφαση μετά αργότερα. Αν και μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Μείον 20%. Political paranoia. Εδώ τι βρήκαμε. Α, το medium έγινε κομπλέ. 440 μέρες, 512 μέρες. Ωραία, θέλω να πάω να φτιάξω και τα οπλάκια μου μετά. Να τα αναβαθμίσω. Πεθαίνουν, πεθαίνουν ένας-ένας. Ένα-ένα τα units πεθαίνουν. Εντάξει, νομίζω είμαστε εντάξει κομπλέ. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Ωραία, θέλω να κάνω και το Signals Company. Ωραία, το radio έγινε. Τους engineers μετά θέλω να φτιάξω. Λοιπόν, τώρα εδώ σε όπλα 101 μέρες. Πάμε να τα κάνουμε και μετά να κάνουμε και τα support weapons. Θέλω πάνω. Έχουμε 373, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε μετά και τα δικά μας ταξάκια. Να φτιάξουμε κομπλέ πολύ του μπανιασμένα. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε όμως. Ωραία, πάμε παιδιά μου. Τώρα να την κάνω puppet την Τουρκία ή να την κρατήσω. 24 civilian train, M38, ναι ωραία, great news. Θέλω να πάρω βασικά κάποιες περιοχές και μετά να την κάνω puppet. Σε περίπτωση μετά που έρθουν Ιταλοί, Γερμανοί εδώ πέρα από Γαλλία ή η Γαλλία ή και καλά η φασιστική Γαλλία, μπορεί να μου κάνουν καναντού μετά από εδώ. Οπότε μήπως θα αφήσω τους Τούρκους εδώ για να τους καλέσω μετά στον πόλεμο. Για να τα πάρω εγώ, δεν νομίζω να τα πάρω. Μπορώ να πάρω κάποια κομμάτια εδώ πέρα πάνω. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα πάρουμε. Να πάρω αυτό, να πάρω αυτό. Αυτά τα κομμάτια πάνω να πάρω. Και εδώ. Να φτάσω μέχρι εδώ δηλαδή. Να τα αφήσω έτσι. Θα τα αφήσω έτσι. Ή να πάρω και αυτά και να αφήσω αυτά στους Τούρκους. Μέχρι εδώ θα πάρω και δεν παίρνω κάτι άλλο. Και αργότερα θα δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία, θα κάνουμε end turn τώρα να τα πάρουμε. Και τώρα θα την κάνουμε puppet την Τουρκία. Puppet. Ωραία.
19 Μαρτίου 1938, είμαστε αρκετά καλά, νομίζω Tactical Bomber, ναι, δεν μας νοιάζει ο Tactical Bomber. Εδώ στο production, by the way, ήθελα να φτιάξω closer support και το ξέχασα. Λοιπόν, για περιμένετε. Ωραία, έλα εδώ παλικάρι μου, εσύ. Ωραία, να βγάλουμε ένα από τα fighter, να βάλουμε εδώ. Εσύ άσε, παλικάρι μου. Improved light tank, μετά θέλω να το αλλάξω αυτό, θέλω να φτιάξω και medium σιγά σιγά. Medium tank, basic medium tank. Το οποίο το basic medium tank θέλω να το φτιάξουμε κιόλας, να το κάνουμε design. Λοιπόν, για πήγαινε πιο πάνω. Εδώ θέλω να σε αφήσω. Και θέλω να το κάνουμε design, όπως είπα. Λοιπόν, που το basic medium tank. Ωραία. Breakthrough έχει 23,5, soft attack 15, hard attack 15, speed 7,2, reliability 92%. Λοιπόν, fuel usage 2,40. Supply use 0,25. Ωραία. Piercing 50. Armor 61,2. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αρχικά εδώ πέρα, ας του βάλουμε ένα διζελάκι. Διζελάκι. Welded armor. Αυτό να το αφήσω. Λοιπόν, και εδώ θα βάλουμε το bogey suspension. Το bogey να βάλω 28,1 breakthrough. Το reliability μου τα αφήνει free όμως, 92, ε. Μου τα αφήνει free το reliability. Ή να αφήσω αυτό έτσι όπως έχει. By the way, τώρα τι έχει. Suspension. Max speed συν 20. By the way, κάθεσε να το αλλάξουμε, να δούμε ποιο θα βάλουμε. Να βάλουμε κάποιο άλλο. Να βάλω αυτό. Βάλω αυτό, μου αρέσει περισσότερο. Έτσι. Μπορεί το reliability 6,4 χιλιόμετρα. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό λίγο έτσι. Ωραία. Και εδώ να δούμε λίγο τι θα βάλουμε εδώ πέρα στα όπλα. Medium cannon. 88% reliability. Μου ανεβάζει το soft attack στο 20, το breakthrough στο 25,8. Το heavy basic cannon. 7 χιλιόμετρα, 80 reliability. Το breakthrough παραμένει. Μου ανεβάζει soft attack και hard attack. Και το piercing που το ανεβάζει στο 90 το piercing. Που είναι καλό για τα tanks, για τα αντίπαλα tanks. Ωραία, περιμένουμε εδώ τώρα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Light turret type, medium turret type. Three-man turret, μας ρίχνει το max speed. Max speed θέλω να έχουμε από 5,8 και πάνω περίπου. Two-man turret το έχουμε εδώ. One-man turret μας τα ρίχνει όλα αυτά. Defense, ανεβάζει το defense και το reliability στο 108%, ε. Νομίζω το three-man turret θα είναι το καλύτερο. Ας το αφήσουμε τώρα προς το παρόν. Special modules. Sloped armor έχουμε. Το εδώ έχουμε τώρα. Secondary turret, small cannon. Μου ανεβάζει πολύ το breakthrough. Όπως και εδώ. Το soft attack heavy machine gun. Το radio, basic radio. Μας ρίχνει το armor βέβαια, εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν θα αλλάξω, θα βάλω εδώ πέρα συν βέβαια. Special modules. Θα βάλω το armor shirts, το οποίο μου το ανεβάζει το armor στο 64,7 και το breakthrough μου το κάνει 31,6. Βέβαια έχω ακόμα για να βγάλω αρκετά πράγματα, δηλαδή εδώ πέρα από το research μπορώ να βγάλω αρκετά πραγματάκια τα οποία θα τα ξεκλειδώσω και θα τα βάλω αργότερα. Απλά θέλω να κάνω αυτά προς το παρόν για αρχή. Και θα δούμε μετά τι άλλο θα βάλουμε. Λοιπόν, θα τα αφήσω κάπου εδώ το σημερινό βίντεο. Κατακτήσαμε τη μισή Τουρκία, την άλλη μισή την κάναμε puppet μας. Οπότε θα είναι το πουτανάκι μας πλέον η Τουρκία. Και θέλω να πάω να φτιάξω τώρα κάποια railways, κάποια supply hubs να τα αναβαθμίσω και κάποια τέτοια πραγματάκια που θέλω να τα κάνω. Δεν θέλω να τα κάνω on video αυτά. Και μετά σιγά σιγά είτε θα πάμε για Φιλανδία, είτε θα ξεκινήσουμε τις ετοιμασίες όπως είπα για να κάνουμε πόλεμο στη Γερμανία. Οπότε δεν θα δεχτούμε το Μολότοφ. Και αυτό που θέλω να κάνω, επειδή δούλευα παλιότερα, τώρα είμαι πιο free, θέλω να πάω να δοκιμάσω τα templates, γιατί είδα ένα άρθρο στο Steam που έλεγε ότι έχει αλλάξει το meta και καλά με το No Step Back και θέλω να πάω να δοκιμάσω κάποια templates με το Combat With και με κάποια άλλα.